Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ αποκλειστικά στο Cita Vision Sports 7. Μιλάνοφ. Πάσα για τον Σωτηρίου. Ο καταλάτη κεφαλιά, ο Πρεσάντη, την μπάλα να κάνει το πρώτο σου του αγώνα. Πέφτει ο Μίνιο και αποκρούει. Μουρίγιο. Βλέποντας τον Ορτίθ. Για να δούμε αν θα προλάβει. Τα κατάφερε και πέρασε την μπάλα. Ο Βάτερμαν απέκρουσε. Ο Ράις. Βάντερ κινείται, ο Μπρεσάν. Σε αυτόν θα πάει μπάλα. Βγήκε ο Μόισοφ, η μπάλα έφτασε στον Βινίσιους, έκανε το σουτ. Ο Μίνιο με γροθιές. Ο Άλβες κατέβασε για τον Τομάς, του επιστρέφει ο Άλβες. Θα αποκλούσει ο Βάτερμαν, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, που συνεχίζει με Τρισκόσκι και κάνει και δεύτερη ευκαιρία. Σε άμυνα χώρου. Ζώνης, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Εκτέλεσε ο Βάντερ, η κεφαλιά από κοντά. Ζητούν χέρι ο Εφρέμ εκεί στην περιοχή της ΑΕΚ. Για να δούμε από εδώ, σιγά σιγά να το πάρουμε. Βλέπετε που βρίσκεται ο Εφρέμ. Έρχεται ο Μουρίγιο. Είναι ανοιχτό το χέρι, χτυπά στο χέρι η μπάλα. Βεβαίως ο Μουρίγιο δεν έχει μέτωπο στην μπάλα, όμως το χέρι του είναι ανοιχτό. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Μασιάς. Εφρέμ έκανε το σούτ από μακριά, η μπάλα πέρασε μόλις πάνω από την εστία του Μίνιο. Ξαναμπαίνει το Αποέλ με τον Εφρέμ, ο οποίος κατάφερε να μπει στην περιοχή, γύρισμα, έχουμε, δεν μπόρεσε ο Πρεσάν, αποκρούστηκε η μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Αποέλ στο 37ο λεπτό και από τον πάγκο ζήτησαν χέρι. Εδώ ξανά η προσπάθεια από την αρχή με τον Εφρέμ να μπαίνει και να γυρίζει στον Μπρεσάν. Νομίζω στο σώμα χτυπά του Καταλά, αν και είναι μακρινό το πλάνο, θα το ξαναδούμε και από εδώ. Και έχουμε πτώσει στην περιοχή, δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο Μασιάς. Αυτή τη φορά ζητούν πέναλτι ή της ΑΕΚ. Πρέπει να έχουμε τραυματισμό. Είναι ο Τομάς και είναι σοβαρός ο τραυματισμός, δυστυχώς. Ο Τομάς, ας ελπίσουμε, είναι ο τραυματισμός σίγουρα δύσκολος. Ας ελπίσουμε κουράγιο στον άνθρωπο και όσο το δυνατό γρηγορότερα. Και ο Λαρένα πέρασε πάρα πολύ ωραία πάσα στον Τρισκόσκι. Έχει αντίπαλο τον Αστίθ. Καθυστέρησε, τώρα θα κάνει το σουτ και θα στείλει την μπάλα έξω. Εφρέμ. Κράτησε και έπαιξε πολύ ωραία με τον Πρεσάν, αμέσως τον Σωτηρίου και αμέσως τον Βινίσιους. Άνοιξε πολύ την μπάλα, την πρόλαβε και θα την στείλει στα δίχτυα. 1-0 το Αποέλ στο 60 λεπτό με ένα γκολ από τον Βινίσιους. Εδώ ξανά, πολύ γρήγορη εναλλαγή της μπάλας. Ο Πιέρος Σωτηρίου ήταν αυτός που έδωσε την τελική πάσα. Η ενέργεια είχε γίνει νωρίτερα από τον Εφρέμ, συμμετείχε και ο Πρεσάν. Ξανά ο Βινίσιους. Τέλεσε ο Λαρένα, βγήκε ο Βάτερμαν, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, Άλβες, στο 60 λεπτό, άμεση απάντηση από την ΑΕΚ. Εδώ ο Βάτερμαν πάει να βγει, δεν βρίσκει την μπάλα, γυρίζει ο Μοϊσόφ και ο Άλβες σημειώνει το 5ο του γκολ, γίνεται ο πρώτος σκόρε της ΑΕΚ. Κοιτάξτε με ποιο τρόπο ήταν και πάλι στη σωστή θέση ο Βραζιλιάνος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αστίθ. Μωράης. Πάσα πάρα πολύ καλή για τον Σωτηρίου, δυνατή ωστόσο. Μιλάνοφ, Σωτηρίου ζητά στο δεύτερο γοκάρι, θα κρατήσει ο Βούλγαρος για να δώσει στον Μωράης. Αποφασιστικά βγήκε ο Μοϊσόφ, κράτησε ο Μωράης και βρήκε τον Μπερτόλιο, ευκαιρία για το Αποέλ. Θα γίνει το σούτ, θα περάσει έξω. Εκτελέστηκε και ο Μίνιο έδιωξε με τις γροθιές. Ισοζυγισμένο το παιχνίδι και χωρίς τις μεγάλες ευκαιρίες. Αν εξαιρέσει κανείς εκείνη του Μπερτόλιο, τώρα ο Σωτηρίου πάει να απειλήσει την ΑΕΚ, κάνει το σουτ και είναι απελπιστικά άστοχο.